αποφάσισες να ψηφίσεις τον Χανταμπάκη. Είχες κάτι άλλο, είχες όμως κάποιον άλλο στο μυαλό σου πριν. Φάνηκε ότι άλλαξες τη γνώμη σου τελευταία στιγμή. Ναι. Θέλω να μας πεις, εάν γίνεται, ποιον είχες στο μυαλό σου. Να ψηφίσεις και γιατί τελικά ψηφίσεις τον Χανταμπάκη. Και εκεί ήταν και ένα πάλι έτσι αυτομαστίγωμα που έκανα πάλι στην Ειρήνη. Πήγαινα στο μυαλό μου αγωνιστικά να ψηφίσω τους πιο αδύναμους παίχτες. Και είχα τρεις στο μυαλό μου, στο συγκεκριμένο συμβούλιο. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η βραδιά, όπως λένε, η ψηφοφορία, παρορμητικά λειτουργήσα κατά των αρχών μου. Δηλαδή, και λίγο μετάνιωσε, το ότι δηλαδή, θα ήθελα να πηγαίνω δίκαια, αλλά κάπως πρέπει ή να υποστηρίξω το δίκαιο ή κάπως να, αν μπορώ, να βάλω μια τάξη. Και το παρορμητικό αν μπορώ πάντως, να ισορροπήσω κάτι. Το παρορμητικό έχει μια δόση αλήθειας, γιατί είναι αυτό που σου βγαίνει τσακ και λες αυτό που δεν μπορείς να το κρατήσεις.